Μία νέα χωματερή δημιουργήθηκε δίπλα από τα σφαγεία ναυπάκτου μέσα στο ποταμό Μόρνο και λίγα μέτρα μακρύτερα από την προηγούμενη. Ωστόσο, όμως, μια τέτοια κίνηση είναι καταστροφική για το περιβάλλον, αφού τα σκουπίδια, παρασυρώμενα από τα νερά του ποταμού, φτάνουν στη θάλασσα. Το θέμα το είχε αναδείξει η τηλεόραση Λεπάντου και προκάλεσε τις αντιδράσεις φορέων της περιοχής, ενώ από την πλευρά του Δήμου δηλώθηκε άγνοια του θέματος. Ωστόσο, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Ναυπάκτου, Νίκος Κατσαντώνης, δήλωσε σε εφημερίδα του Μεσολογγίου ότι ο χώρος είναι προσωρινός και έχει δημιουργηθεί για την αναπόθεση αδρανών υλικών, έως ότου οριστικοποιηθεί ο νέος χώρος, που όπως διαβεβαιώνει είναι θέμα ημερών. Άρα, από τα λεγόμενά του, διαφαίνεται πως ο Δήμος γνωρίζει αλλά σιωπά. Ο κ. Κατσαντώνης είχε σημειώσει ότι έχει θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα εξεύρεσης χώρων αναπόθεσης αδρανών, αφού ο ΧΙΤΑ δεν μπορεί να δεχτεί ένα τέτοιο είδους υλικών. Οι χώροι αυτοί είναι δύο και βρίσκονται σε περιοχές του Δημοτικού Διαμερίσματος Βελβίνας Ναυπάκτου, οι οποίοι τέθηκαν στο τραπέζι των διαβουλεύσεων στη σύσκεψη που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Διαχείρισης του ΧΙΤΑ, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση της μελέτης διαμόρφωσης του χώρου, η οποία ήδη έχει ανατεθεί και βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Με τη δημιουργία και η λειτουργία αυτών των χώρων, σύμφωνα πάντα με τη Δημοτική Αρχή, θα πάψει να παρατηρείται το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης αναπόθεσης τέτοιων υλικών σε ρέματα και οπουδήποτε αλλού. Παράλληλα, ο Δήμος θα έχει και έσοδα, καθώς όποιος μεταφέρει στο χώρο αυτό μπάζα θα πρέπει να πληρώνει. Όλα αυτά βέβαια χωρίς να έχει ερωτηθεί ο πρόεδρος του Δημοτικού Διαμερίσματος της Βελβίνας, ο οποίος δήλωσε ενημέρωτος για το θέμα. Είμαστε αντίθετοι σε τέτοιο ενδεχόμενο, είπε ο κ. Κοντοχρήστος, ο οποίος συμπλήρωσε ότι οι κάτοικοι του μικρού χωριού θα ξεσηκωθούν για τη δημιουργία του χώρου, αφού δεν αντέχουν άλλη υποβάθμιση της περιοχής. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου σημείωσε ότι για ακόμη μια φορά η Δημοτική Αρχή προχωρεί στην υλοποίηση ενός έργου χωρίς να ενημερώσει και να ακούσει την τοπική κοινωνία. Βλέπω μεθοδεύσεις παρασκηνιακές και δεν μου αρέσουν. Έχετε ενημερωθεί αυτό, θα σας λέγαμε. Έχετε ενημερωθεί. Όχι, όχι. Θα μπορούσαν να στείλουν κάποιο έγγραφο. Θα το συζητήσω με το Τοπικό Συμβούλιο και όχι μόνο το Τοπικό Συμβούλιο, γιατί ναι, μεν είμαστε οι τρεις τοπικοί σύμβουλοι και είμαστε από όλες τις παρατάξεις, αλλά αυτό δεν λέει τίποτε. Όταν είναι ένα τέτοιο θέμα σοβαρό. Που για άλλους μπορεί να μην είναι σοβαρό. Για εμάς που είμαστε εδώ, κάτι και είναι σοβαρό. Θα πρέπει να ερωτηθούν και οι κάτοικοι. Τώρα θα μου πείτε ποιοι κάτοικοι είναι εδώ. Και αυτοί που είναι και αυτοί που δεν είναι οι Βελβενιώτες, που έρχονται, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι για 2 μήνες, 3. Τέλος πάντων, αυτοί που είναι οι Βελβενιώτες. Πρέπει να ερωτηθούν. Εγώ όμως, η γνώμη δική μου, είμαι αντίθετος. Είμαι αντίθετος ένας λόγος περισσότερο. Από τα τι που άρχισε όλη αυτή η ιστορία, ότι σώνει και καλά πρέπει να γίνει στο ΣΚΑ. Γιατί ο Κούμαρος δεν είναι. Πάμε και μας έπιασε η ευαισθησία να πάμε να κάνουμε και διατροφετεύσεις τώρα. Έγιναμε και πολλοί οικολόγοι. Τέλος πάντων, και επειδή όλες, ενώ υπόσχεται και λέει ο Δήμος ότι η ισομερή ανάπτυξη, ποια ισομερή ανάπτυξη, δηλαδή από εκεί όλες οι άλλες υπηρεσίες και από εδώ σκουπίδια, νεκροταφεία και τέτοια, δεν είναι ισομερή ανάπτυξη αυτή. Όμως, στο πλευρό του τοπικού συμβουλίου Βελβίνας είναι και τα τοπικά συμβούλια Μαμουλάδας και Βλαχομάνδρας. Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Μαμουλάδας, Φώτης Κόκκος, δήλωσε ότι θα σταθεί στο πλευρό των Βελβινιωτών, γιατί όπως σημείωσε, αρκετά έχει υποβαθμιστεί η περιοχή, τόσο με τη δημιουργία του ΧΙΤΑ, όσο και με τα σχέδια του Δήμου για νεκροταφείο σε χώρο κοντά στο δικό του δημοτικό διαμέρισμα, αλλά και για τη δημιουργία χώρο εναπόδειστα αδρανών υλικών. Ήτανε που ήτανε στραβό το κλίμα, το αποτελειώνομαι. Να πάνε. Εκεί που θα πάνε τα ΤΕΗ να πάνε και τα υδρανή υλικά. Είχα πει και σε παλιότερη εκπομπή ότι μόνο τα δημοτικά διαμερίσματα τα δυτικά είναι μόνο για χωματερή και για νεκροταφείο. Τώρα έρχονται και τα υδρανή υλικά, μας αποτελειώνουν. Πιστεύετε ότι είστε αδικημένοι εσείς εδώ στην περιοχή? Ασφαλώς και είμαστε αδικημένοι, γιατί ένα έργο προκοπής στα δυτικά διαμερίσματα δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής και ούτε βλέπω φως στον ορίζοντα για να γίνει κάτι τέτοιο. Ο κ. Κοντοχρήστος είπε ότι θα προβεί σε δυναμικές κινητοποιήσεις αν γίνει αυτό. Εσείς θα είστε στο πλευρό του? Με όλη μου την ψυχή και με ό,τι δύναμη έχει, όχι εγώ μονάχα σε συμβούλιο, αλλά εν γυναιξή και τέκνη. Όλο το χωριό πιστεύω ότι θα αντιδράσει για το θέμα αυτό. Κατηγορηματικά αντίθετος η δημιουργία χώρων αναπόδειση αδρανών υλικών στην συγκεκριμένη περιοχή είναι και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Βλαχομάδας Χρήστος Μητσόπουλος, ο οποίος, έχοντας πείρα όπως είπε στις δεσμεύσεις του Δημάρχου για το ΧΙΤΑ, δήλωσε αντίθετο στα σχέδια του Δήμου για μια νέα χωματερή. Δεν είμαι σύμφωνος, βεβαίως δεν είμαι σύμφωνος. Από τη στιγμή που στο δυτικό μέρος της ΝΑΠΑΚΤΟΥ και συγκεκριμένα στο δημοτικό διαμέρισμα Βλαχομάνδρας υπάρχει ο ΧΙΤΑ, όπως ξέρουμε όλοι μας, ο ΧΙΤΑ ΝΑΠΑΚΤΟΥ. Μετά από εκεί, όταν αυτή τη στιγμή μιλάμε και για αδρανή υλικά
και συγκεκριμένα σε δυτικό διαμέρισμα των Πιτσινέικων, νομίζω που ανήκει, πιστεύω ότι είναι άδικο για την δυτική περιοχή της Ναυπάκτου και το θεωρώ απαράδεκτο από πλευράς Δήμου, από τη στιγμή που μελετάει για ένα τέτοιο έργο, που στην ουσία, ναι μεν από τη μια πλευρά είναι έργο πολιτισμού, αλλά στην ουσία όμως είναι έργο που θα μπορώ να πω ότι υποβαθμίζει σε γενικές γραμμές την περιοχή μας εδώ. Η Κάμερα του Λεπάντου βρέθηκε στο σημείο που θέλει ο Δήμος Ναυπάκτου να δημιουργήσει το χώρο εναπόδειση των αδρανών υλικών, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα σε δύο καταπράσινους λόφους με πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Οι πρόεδροι των τριών δημοτικών διαμερισμάτων είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, αν δεν κάνει πίσω ο Δήμος.